Στα αποκλειστικά πλάνα του Α βλέπουμε τον τρόπο που διασώθηκαν οδηγοί που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους χθες το πρωί στη λεωφόρο Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων, η άτυχη 27χρονη την ίδια ώρα έσβηνε από καρδιακή ανακοπή. Καταλάβατε εσείς ότι υπήρχε άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο που κινδύνευε? Είχαν μείνει και άλλα αυτοκίνητα και βγαίναν ο κόσμος. Νομίζαμε ότι είχαν βγει όλοι από τα αυτοκίνητα. Βγαίναν από τα παράθυρα ή από τις πόρτες? Κάποιοι προλάβαν να ανοίγανε τις πόρτες και βγήκανε. Είχαν βγει. Μεγάλωσε η στάθμη. Μετά. Νερού, δεν θα μπορούσε να ανοίξει. Όχι, έφερνε συνέχεια πολύ νερό από πάνω το οικόπεδο απέναντι. Και ερχόταν πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και προφανώς η κοπέλα πανικοβλήθηκε, δεν άνοιξε την πόρτα γέρος. Από αυτήν εδώ τη στάση, σύμφωνα με τα αποκλειστικά πλάνα του Α, νέοι μετέφεραν με κανό τους οδηγούς στα οχήματα των οποίων είχαν εγκλωβιστεί εδώ στην πλημμύρα. Δυστυχώς τα παιδιά με το κανό δεν έφτασαν έγκαιρα στο αυτοκίνητο της άτυχης 24χρονης. Κάπου εκεί! Σύμφωνα με τους συγγενείς της, η 27χρονη δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, αφού μόλις πριν από 15 μέρες είχε υποβληθεί σε check-up. Γνώριζε η οικογένεια αν είχε το κορίτσι πρόβλημα με τη καρδιά? Κανένα πρόβλημα. Είχε κάνει πρόσφατα check-up? Πριν 15 μέρες. Φόβος ήταν και το γύρισε σε ζημιά που έγινε. Χωρίς το παιδί να έχει κανένα πρόβλημα υγείας? Όχι, όχι. Είχε επικοινωνία με τη μητέρα της, ισχύει αυτό που λέει? Ναι. Εκείνη τη στιγμή? Μέχρι την ώρα που τελείωσε. Το τραγικότερο όλων είναι πως η άτυχη κοπέλα μιλούσε με τη μητέρα της, σύμφωνα με συγγενικό της πρόσωπο, για περίπου μία ώρα. Παράλληλα, η μητέρα της προσπαθούσε μάταια να βρει κάποιον να βοηθήσει το παιδί της. Μία ώρα πάλεπε. Μία ώρα να επικοινωνήσει και με ανοιχτή, με ακρόαση με το κορίτσι. Όταν έφτασε στο σημείο, συνάδελφός της και ζήτησε βοήθεια από τους νεαρούς με το κανό, ήταν ήδη αργά. Έγινε ένας κύριος, πάνω ανεβαίνει και μας λέει: είναι μια κοπέλα μέσα στο αμάξι, στο smart. Τη λέμε ναι. Πήγαμε, είδαμε, του λέμε ναι. Έρχεται ο κύριος, τον παίρνουμε το κανό, της παίρνει να δει αν έχει σφιγμούς, τίποτα. Τη βγάζουμε έξω, βγάλαμε κι άλλα 8 αμάξια είχαν εγκλωβιστεί. Θέμα είναι ότι δεν είχε έρθει κανείς όμως, κανείς να ειδοποιήσει. Συγκλονιστική αυτή η φωτογραφία της γυναίκας έκανε το γύρο του κόσμου. Ο άνθρωπος που έσωσε τη γυναίκα αυτή μίλησε στον Α. Όταν τα αμάξια από πίσω από εδώ, το ρέμα κατέβαινε από εδώ. Είχε φουσκώσει εδώ το ρέμα. Ο δρόμος έγινε ρέμα. Οπότε είχε πολύ δύναμη το νερό και έτσι όπως ήρθε το αμάξι, έσκασε στο πλάι και έσκασε το αμάξι πάνω εδώ στη γωνία. Εδώ πέρα ακριβώς. Πάνω στο φόβο της πήγε να βγει και ήταν το λάθος της, γιατί την πήρε το ρέμα και την έσπρωξε πάνω στο αμάξι και εκτός αυτού της φήνωσε το πόδι κάτω από το αμάξι με ξύλα και πέτρες. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το σπάσε κιόλας. Είναι ο άνθρωπος που, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, βρίσκεται πάνω στο καπό και την κρατάει για να μην την παρασύρουν τα ορμητικά νερά. Τα νερά ήταν κρύα. Δηλαδή, η γυναίκα ήταν πόση ώρα μέσα στο κρύο νερό. Εδώ εμείς που ήμασταν και λιγότερο, πάλι είχαμε ξεπαγιάσει. Σύμφωνα με το διασώστη της άτυχης 45χρονης, το μόνο πράγμα που επαναλάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια του απεγκλωβισμού της είναι πως είναι μητέρα τριών παιδιών. Όλη την ώρα μας έλεγε ότι έχω τρία παιδιά. Και πιστεύω ότι αυτό βασικά την κράτησε τη ζωή. Δηλαδή, όχι εμείς. Δηλαδή, και εμείς να μην ήμασταν. Ακριβώς. Έλεγε συνέχεια, ναι, δηλαδή τα παιδιά μου, τα τρία μου παιδιά, έχω τρία παιδιά, βοηθήστε με. Είχαν μουδιάσει τα πόδια τη, είχε μουδιάσει ολόκληρη. Λιποθύμανε ερχόταν. Αυτό που δεν έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες είναι πως το πόδι της άτυχης γυναίκας είχε εγκλωβιστεί στα κλαδιά κάτω από το αυτοκίνητο. Το δύσκολο ήταν ότι είχε σφινώσει το πόδι και δεν ξέραμε πού έχει σφινώσει, γιατί δεν βλέπαμε. Λόγω το νερό που ήταν, δεν βλέπαμε. Οπότε προσπαθούσαμε να την τραβήξουμε. Η γυναίκα πόναγε βέβαια, γιατί είχε χτυπήσει το πόδι της. Δεν είχαμε ιδέα πώς να ξυπνήσουμε το πόδι. Την ώρα που αυτός ο νέος προσπαθούσε να σώσει τη γυναίκα, το σπίτι του πλημμύρισε.